και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή Υγεία και Ευζήν. Το τελευταίο διάστημα ακούγονται πάρα πολλά για μία πάρα πολύ συγκεκριμένη και ανώδυνη ατραυματική τεχνική της οτοπλαστικής. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτή την τεχνική από το Flevology Clinic, ένα κέντρο το οποίο ασχολείται και είναι πολύ εξειδικευμένο σε πολλές περιπτώσεις της ιατρικής αισθητικής και εξειδικευμένα θα μιλήσουμε για τη μέθοδο πάλι Μανταλάκη, η οποία είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, χρησιμοποιεί ακίνδυνες αναισθησιολογικές μεθόδους, οπότε μπορούν πάρα πολλά παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία να κάνουν αυτή τη μικρή επεμβατική μέθοδο, διεξάγεται φυσικά στο ιατρείο, εξασφαλίζει σίγουρα αποτελέσματα με σχεδόν καθόλου πόνο. Μέθοδος Μανταλάκη λοιπόν, όπως την ονομάζουν στη χειρουργική. Επόμενο θέμα μας είναι η φλεβική ανεπάρκεια και πώς αντιμετωπίζεται με δύσκολα περιστατικά από τον αγγειολόγο. Τι νέες θεραπείες έρχονται λοιπόν στην επιστήμη να μας δώσουν λύσεις σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Πώς θα προλάβουμε την πνευμονική εμβολή και τις τρομβώσεις που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πολλές φορές δεν μπορεί να το γνωρίζει ο ίδιος ο ασθενής τι μπορεί να του συμβεί. Υπάρχουν τόσα πολλά που σήμερα εδώ στην εκπομπή θα τα συζητήσουμε μαζί με τους χειρουργούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά θέματα που όπως προαναφέραμε σήμερα θα μιλήσουμε για την τόσο μη επεμβατική θεραπεία της οτοπλαστικής Μανταλάκη. Από το Flevology Clinic έχει έρθει ο πλαστικός χειρουργός Αλέξανδρος Παπασταύρου. Καλησπέρα σας γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Ειλικρινά το θέμα το οποίο συζητάμε και έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο είναι ένα θέμα που σήμερα θα δώσουμε μια μεγαλύτερη διάσταση γιατί πραγματικά μας το ζήτησε ο κόσμος, τα τηλέφωνα ήταν τόσο πολλά, εμείς απαντάμε στις ερωτήσεις και γι' αυτό σήμερα θεωρήσαμε τόσο ενδιαφέρον να ασχοληθούμε πάλι με αυτό. Ξεκινώντας από την κατάλληλη ηλικία γιατρέ μου που βλέπετε εσείς στο ιατρείο σας, ποια παιδιά έρχονται, τι ηλικία έρχονται, ξεκινώντας από τη μικρή ηλικία δηλαδή. Ναι. Τα παιδάκια που έρχονται σε μένα, δηλαδή μιλάμε σήμερα για να ξέρω και λίγο τη τηλεθέαση, σχετικά με τα πεταχτά αυτιά. Πεταχτά αυτιά, ναι. Αφεσότα όπως λένε. Αφεσότα ότα, όπως λέγεται κανονικά επιστημονικά στην ιατρική. Είναι μία πάθηση που είναι, μιλάμε για παθολογικό και αισθητικό. Ναι. Παθολογικό γιατί μιλάμε για μια ψυχοσωματική κατάσταση όλης της οικογένειας, του παιδιού, της κοινωνικοποίησης του, αλλά και της κοινωνικοποίησης εξίσου εκτός από παιδιά που έχουν πεταχτά αυτιά, μπορεί να έχουν και μεγαλύτερη ηλικία. Μέχρι και 100 χρόνων μπορεί να φτάσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό μιλάμε για το ψυχοπαθολογικό. Ναι. Αλλά και σε δεύτερη φάση είναι και ένα αισθητικό πρόβλημα που όταν θέλει να κάνει, δεν μπορεί να έχει ένα μικρό παιδί, ένας μεγάλος. Και αυτές τις μέρες, επειδή τυχαίνει να βλέπω όλες τις ηλικίες, βλέπω παιδάκια μηνών μέχρι 60-70 χρόνων ανθρώπους, όλοι πάσχουν με κάποιοι έχουν πεταχτά αυτιά, θέλουν να με δουν, θέλουν να τους δείξουν. Εδώ βλέπετε ένα μικρό παιδάκι που έχει μωράκι. Ένα δίπλωμα, ένα μωράκι. Ναι. Βλέπω και τέτοια περιστατικά, βλέπω και μεγάλα περιστατικά. Και είναι μια καινούργια τεχνική, η μέθοδος Μανταλάκη, να έρθουμε να αντιμετωπίσουμε τα πεταχτά αυτιά στο χώρο του ιατρείου, με μια ελάχιστη τομούλα, ναι, κάνουμε και τοποθετούμε ένα έθιμο που θα σας αναλύσω παρακάτω. Λοιπόν, το Flevology Clinic είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Γιατρέ μου, θα έλεγα ότι ένα πολύ εξειδικευμένο ιατρείο, ένας πολύ εξειδικευμένος χώρος, ο οποίος στεγάζει την πλαστική χειρουργική και την αγγειακή χειρουργική και τις θεραπείες, θα έλεγα. Εμείς σήμερα θα εστιάσουμε λίγο περισσότερο στην ατραυματική τεχνική της οτοπλαστικής, όπως ακριβώς λέμε, η οποία πραγματικά λέμε ότι είναι ατραυματική. Για ποιο λόγο? Η νέα μέθοδος Μανταλάκη είναι μια από τις καινούργιες τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής. Είναι μια παγκόσμια τεχνική. Έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Είμαι ο πρώτος μάλλον που την κάνω στην Ελλάδα, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές μου. Εγώ τη φέρνω ακόμα σε στάδιο το οποίο έχει τελειώσει έρευνα και έχω έρθει πρώτος στην Ελλάδα και εφαρμόζω αυτή την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, η οποία γίνεται στο χώρο του ιατρείου. Εγώ θα ήθελα τους τηλεθεατές να τους εξηγήσω και λίγο για την τεχνική πώς γίνεται. Δηλαδή είναι μια τεχνική που γίνεται στο χώρο του ιατρείου. Ναι. Πρώτα εγώ θα δω τον ασθενή.
θα δούμε ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή αν έχει την παθολογία, ανατομία του αυτιού θα δούμε πρώτα, γι' αυτό θα πρέπει να τους δω από κοντά. Η ανατομία του αυτιού, και άμα δούμε ότι αντέλικας ξέχει πάνω από 2 εκατοστά αντέλικας, δηλαδή ή το αυτί ακριβώς, το πτερύγιο όπως λέμε, το πτερύγιο όπως λέτε, να ξέχει περίπου 2 εκατοστά από τον κεφαλή, τότε μιλάμε για ένα πεταχτό αυτί. Ένα πεταχτό αυτάκι που ανησυχεί. Να ξέρετε ότι αυτή η πάθηση είναι περίπου στο 5% του πληθυσμού παγκοσμίως. Είναι μια πάθηση που δεν είναι σπάνια, αλλά έχουμε αρκετές περιπτώσεις. Μπορεί να είναι το ένα αυτή ή να είναι και τα δύο αυτάκια. Πολύ σωστά. Να ξέρουμε. Πολύ δηλαδή σωστά. Έχει κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσουν όλα τα παιδάκια, οι μεγάλοι, ενήλικες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, μπορούν να δουν το εγγονάκι τους να έχει. Είναι μια καινούργια τεχνική η οποία γίνεται στο χώρο του ιατρείου και έχει καταργήσει τις τομές. Γι' αυτό δεν κάνουμε πια τομές, δεν χρειάζεται πια να γίνει στην κλινική, γίνεται στο χώρο του ιατρείου. Ναι. Τώρα λίγο θα σας εξηγήσω για την τεχνική. Να δούμε μήπως το βίντεο καταρχήν, αν μπορούμε από το σκηνοθέτη μας να μας ετοιμάσει το βίντεο το οποίο θα εξηγήσει ο γιατρός κύριος Παπασταύρου τι ακριβώς γίνεται με την τεχνική, όπως είπαμε, μανταλάκι. Εδώ ακριβώς. Βλέπουμε το πριν βλέπουμε και το μετά. Βλέπουμε το πριν και μετά από ένα κοριτσάκι που κάναμε στο χώρο του ιατρείου. Αυτό εδώ είναι το εμφύτευμα, κάπως έτσι μοιάζει. Δεν είναι ένα εμφύτευμα άγνωστο για, για μας τους γιατρούς, είναι ένα εμφύτευμα τιτανίου επιχρυσωμένο. Ας σταματήσει λίγο να το δουν, ένα μικρό εμφυματάκι που είναι περίπου το 1/1 και μπαίνει κάτω από το δέρμα. Και δηλαδή, πολύ λεπτό. Και πολύ λεπτό, δεν φαίνεται, είναι σχεδόν αφανές. Ναι. Και είναι ένα σχετικά εύπλαστο υλικό που έχει μνήμη. Μνήμη για να μείνει για μια ζωή, για πάντα θα μείνει κάτω. Είναι ένα εμφύτευμα που μπαίνει κάτω από το δέρμα. Και να ξέρουμε. Ακριβώς. Πριν ξεκινήσουμε, λίγο σιγά σιγά λίγο το βίντεο εδώ, θα δούμε με τον, που θα έρθει στον ασθενή που έχει πεταχτά αυτιά, σε ποιο σημείο θα βάλουμε, δηλαδή θα πιάσουμε το σωστό σημείο του πεταχτού αυτιού, δηλαδή θα πάμε στο σωστό σημείο του πτερυγίου και θα βάλουμε εκεί ώστε να έχουμε ανατομικά να επανέλθει πίσω στη σωστή θέση. Σε εκείνο το σημείο θα το προσχεδιάσουμε, να βάλουμε τον οδηγό μανταλάκι, όπως το λέω εγώ στους ασθενείς, το οδηγός μανταλάκι, ο οποίος θα μας δείξει σε ποιο σημείο θα γίνει η σωστή τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Εν συνεχεία θα σας βάλω μια μικρή αναισθησία, τοπική αναισθησία, η οποία τοπική αναισθησία θα είναι για να μπει το εμφύτευμα. Το εμφύτευμα ακριβώς. Σε εκείνο το σημείο είναι κάποια πυροελάχιστα έτσι, ούτε μισό ml δεν βάζουμε αναισθησία. Και εν συνεχεία κάνουμε μια μικροσκοπική τομή 8 χιλιοστών, όπως βλέπουμε εδώ οι τηλεθέατες. 8 χιλιοστά και τοποθετούμε το μανταλάκι. Εδώ δηλαδή βλέπουμε αυτό ακριβώς μπαίνουμε το μανταλάκι. Ακριβώς. Μπαίνει με αυτό εδώ το μηχάνημα, μπαίνει το μανταλάκι, μπαίνει στο σημείο του χόνδρου και μορφοποιείται. Και εν συνεχεία βλέπουμε κατευθείαν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Και εμφανή. Εμφανή. Και φεύγοντας από το ιατρείο θα βάλουμε και 2-3 απορροφήσιμα ραματάκια, ένα μικρό απορροφήσιμο συνεχόμενο ραματάκι, το οποίο θα φύγει μόνο του στις επόμενες 10 με 15 μέρες. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε, όπως και οι τηλεθεατές μας, το βίντεο. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στα ωφέλη που έχει αυτό ο τρόπος. Είναι το εμφύτευμα, ακριβώς όπως βλέπουν εδώ και οι τηλεθέατες, για να δουν ακριβώς είναι αυτό το εμφύτευμα μανταλάκι. Έτσι θα έχουμε κάνει λίγο να εμφανιστεί, να δείξουν ακριβώς πώς είναι. Ακριβώς είναι αυτό εδώ το εμφύτευμα που μπαίνει μέσα και μπαίνει μόνιμα. Και μεταμορφώνει μια ζωή. Ακριβώς. Και μεταμορφώνει τελείως. Μεταμορφώνει το χόνδρο του αυτιού και από εκεί που έχει τα πτερύγια που πετάνε. Τώρα σα το πω επιστημονικά λίγο στου τηλεθεατές. Έτσι το πτερύγιο μένει και μορφοποιείται και μένει πάντα μόνιμα. Και το καλό αυτή τη τεχνική είναι μόνιμα, αλλά άμα θέλει κάποιο να αφαιρέσει αυτό το μανταλάκι, μπορεί να αφαιρεθεί και αύριο μεθαύριο. Αλλά εμείς το θεωρούμε να το έχουμε πάντα έτσι λίγο, να κλείσει λίγο η κάμερα, να το δείξω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ είχαμε και φωτογραφιούλες, πεταχτά, αυτιά. Σε μικρά παιδιά, σε μεγαλύτερες ηλικίες δημοτικού. Εδώ βλέπουμε... Αυτό είναι το οδηγός μανταλάκι, πώς ακριβώς θα το δούμε στο ιατρείο με τους ασθενείς, πριν το τοποθετήσουμε. Εδώ είναι πώς θα γίνει και πώς μπαίνει μέσα εδώ. Και είναι μια πραγματικά τεχνική. Να σας πω κάτι, σε όσους ασθενείς το έχω εφαρμόσει, αυτό είναι ακριβώς που είναι μετά το εμφύτευμα. Μετά, πολύ πρόσφατο δηλαδή. Πρόσφατο. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα οποία είναι από πούμε, τα περιστατικά, να ξέρετε, το προηγούμενο είναι τα περιστατικά που κάνουμε αυτές τις μέρες. Έχω αρκετά έτσι περιστατικά. Και όλοι οι ασθενείς που ήρθαν στον χώρο μου γίνανε κάτι ενθουσιασμένοι. Ήρθανε, είδανε και απολαύσανε το αυτή που τους πέδευε. Μικρά παιδάκια, 17, 18. Και σωματικά και ψυχολογικά. Εννοείται, εννοείται. Ψυχολογικά και σωματικά έχουν άμεση ανακούφιση. Είναι ένα
ένα, δεν μπορείτε να το περιγράψετε. Μπορεί να το δουν οι ασθενείς που έρχονται όλοι, φεύγουν κατενθουσιασμένοι. Κατενθουσιασμένοι. Αυτό είναι που θέλω να περάσω. Αυτή η νέα τεχνική κερδίζει τον κόσμο. Ναι. Εγώ που την εφαρμόζω, με έχει καταενθουσιάσει. Ναι. Είναι κάτι που γίνεται και απολαμβάνει. Και σκεφτείτε ότι είναι μια θεραπεία που είναι προσαρμοσμένη στο σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό που θέλει να κάνουμε. Δηλαδή, να κάνουμε κάτι που να μην έχουμε κάποιο επίδεσμο, δεν θέλω να μας δει, δεν θέλω όλα να κρυφτούμε. Αυτά, όλα αυτά, εγώ ναι. Πλαστικός χειρουργός είμαι, μπορώ να σας πω ότι η οτοπλαστική που κάναμε παλιά είχε τις 7 μέρες που θα έπρεπε να φορέσω τον επίδεσμο, δεν ήταν και το πιο ευχάριστο για τους ασθενείς. Για τους ασθενείς. Η μέθοδος Μανταλάκη είναι αποτελεσματικότατη και δεν έχει κάποιο που θα πρέπει να χρειαστούμε κάτι να σας κάνουμε. Δηλαδή μετά την επεμβασούλα, το μοναδικό που χρησιμοποιούν, κάνουν και το μπάνιο τους, κάνουν τις δραστηριότητες τους, κάνουν τα πάντα. Το μόνο που τους λέω να βάλετε μία κορδελίτσα. Μία προσοχή τις πρώτες μέρες και το βράδυ. Ακριβώς. Εγώ θέλω να εστιάσουμε επομένως στα ωφέλη, εφόσον συζητάμε όλα αυτά, ότι περιορίζεται η διάρκεια της επέμβασης, αν συμφωνείτε. Μειώνουμε το κίνδυνο της μετεγχειρητικής αιμορραγίας σε μεγάλες εγχειρήσεις που γινόταν παλιά της οτοπλαστικής, ότι περιορίζεται επίσης το μετεγχειρητικό ίδημα, γιατρέ, και τα αιματώματα και οι μελανιές που υπήρχαν παλαιότερα. Συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή εδώ η μέθοδος είναι αποτελεσματική για πολλά μεθόδια. Καταρχήν, πρώτον, η τομή που γίνεται είναι πολύ μικρότερη από αυτή που γινόταν πίσω από το αυτή. Ναι. Μετά από πίσω από το αυτή είχαμε τις περισσότερες μεγαλύτερες, όσο μεγαλύτερη τομή είναι φυσιολογικό σε ένα άτομο να γίνουν μεγαλύτερες μελανιές. Και η επούλωση το είδημά τους να γίνει πιο δύσκολη. Ναι. Ένα από μεγάλο κίνδυνο που έχουμε συνήθως στην οτοπλαστική και με τη μέθοδο Μανταλάκη, ότι πολλοί από τα σχεδόν, να σας πω, αρκετά μεγάλο ποσοστό, 15 με 20% ναι, κάνανε υπερτροφικές σουλές. Που μάλιστα, υπερτροφικές σουλές κυρίως στο πίσω μέρος του αυτιού είναι ένα πολύ σύνηθες. Ενώ μπροστά είναι απειροελάχιστες, δηλαδή γίνεται περίπου στο ένα της χιλής. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορούμε να... Είναι πιο προβλέψιμο. Πίσω από τα αυτή δεν ξέρουμε, γι' αυτό το λόγο εμείς προσθέτουμε και κάνουμε. Και πώς θα εξελιχθεί. Και εξελιχθεί. Είναι όλα αυτά, ενώ ναι, με τη μικροσκοπική τομή που γίνεται, με τον ελάχιστο τραυματισμό του αυτιού, γιατί γίνεται ένας πολύ ελάχιστος τραυματισμός, ναι, και δεν γίνεται ούτε σε κλινική. Δεν θέλω προετοιμασία, να ξέρετε, οι ασθενείς που έρχονται για το νέο μέθοδο. Μικρή αυτή, είναι πολύ βάση, σημαντικό, ναι, δεν έχουν άγχος. Έρχονται. Έχουν, γιατί είναι προετοιμασμένοι, ακριβώς, μιλάνε πιο μπροστά μαζί σας και επομένως εδώ βλέπω ότι πραγματικά είναι πολύ σωστό αυτό, ότι βελτιώνουμε την ποιότητα του αποτελέσματος και έχουμε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα χωρίς οτιδήποτε άλλο. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και πολλοίς κόσμος μας έχει γράψει, μέσα σε όλα ήθελα να διαβάσω μία μαρτυρία μίας κυρίας, μίας κοπέλας θα έλεγα, η οποία μας έχει γράψει. Έχω υποβληθεί σε εγχείρηση οτοπλαστικής με Μανταλάκη και έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Ένιωθα πολύ σιγουριά στα χέρια του γιατρού. Καταρχάς, την πρώτη επίσκεψη που έκανα στο ιατρείο, μου εξήγησε αναλυτικά ο γιατρός τη διαδικασία, τις τυχόν επιπλοκές αν υπήρχαν και το κόστος και τη διαδικασία γενικότερα. Όλα αυτά γίνονται φυσικά στο Φλεβόλογη Κλίνικα, εκεί που βρίσκεστε, γιατρέ μου. Είχα μεγάλο ψυχολογικό θέμα με τα πεταχτά αυτιά, αλλά δεν το μετάνιωσα ούτε μία στιγμή, γιατί τώρα νιώθω πολύ πιο καλά. Πιστεύω ότι αν κάποιος νιώθει τέτοια ανασφάλεια και επηρεάζεται ψυχολογικά, αξίζει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Στη διάρκεια της μικρής αυτής επέμβασης δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα. Μετά από μερικές ώρες ένιωθα λίγο πόνο που ήταν αντιμετωπίσιμος με παυσίπονα. Γιατρέ μου, ό,τι μας είπατε, το περιστατικό δικό σας, ναι, ήταν. Ναι. Μας έδωσε μία εικόνα η κοπέλα αυτή, ακριβώς, η οποία έκανε την μικρή αυτή επέμβαση σε εσάς. Τι άλλο έχετε να μας πείτε από τον κόσμο, ακριβώς, που έχετε, όλοι όσοι έρχονται μέσα από εδώ, να σας πω την αλήθεια. Ήρθα προχθές, έκανα παιδάκι το οποίο ήταν 17-16 χρονών. Και ξέρετε, έχει και λίγο 16-17 χρονών με το άγχος και το στρες πανελλαδικές. Έτσι, το αυτάκι του, το ένα το αριστερό έτσι πετούσε. Βάλαμε ένα Μανταλάκη και πήγε, ναι, φοβερά. Φοβερά, εκεί δηλαδή μέσα και ένα χρειάστηκε ένα Μανταλάκη. Άλλες φορές πρέπει να βάλουμε και δύο. Για να σας πω, ξέρετε, εγώ δεν ξεκινά πάντα ένα ή δύο Μανταλάκια. Αν θα, ναι, δούμε, εξαρτάται με την ανατομική και το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε να, να πετύχουμε. Ναι. Να πετύχουμε. Εγώ πάντα ξεκινάμε ένα Μανταλάκι. Το καλό με αυτή τη τεχνική είναι ότι, ναι, κάνουμε ένα Μανταλάκι, μπορούμε να βάλουμε και μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο. Πώς θα δύο πάει, χρόνια, θα το δείτε. Ακριβώς, ναι, μπορούμε να βάλουμε και δεύτερο Μανταλάκι. Συνήθως ξεκινάμε με ένα. Αν κρίνω μέσα σε κάποιον, μπορεί να βάλουμε και δύο Μανταλάκι. Το θέμα είναι ότι
όλα τα άτομα που κάνουμε μέχρι στιγμής που έχω φορμάσει αρκετά τα άτομα αυτή την τεχνική, όλοι έχουν γίνει, είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Τους αρέσει η τεχνική και το πρώτο αυτή η τεχνική ότι δεν έχει κάποιο πόνο μεταχειρητικά από όλα, ούτε χρειάζεται να κάνουμε. Έχει ένα πόνο πολύ αντιμετωπίσιμο, κυρίως είναι την πρώτη μέρα της εφαρμογής που αντιμετωπίζεται με ένα απλό, μια απλή παρακεταμόλη, ένα ντεπών του δίνω, ένα παναντόλ πάρτε, ναι, και αυτό εδώ πέρα μέσα σας καλύψει για όλο σας το βράδυ. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι μια ερώτηση από μια τηλεθεάτρια. Είναι καλύτερα να χειρουργείται ένα παιδί στην προσχολική ηλικία όταν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα? Να σας πω κάτι. Η ανάπτυξη ενός αυτιού περίπου σε όλων των ανθρώπων είναι μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Ναι. Η οτοπλαστική, δηλαδή και η μέθοδος Μανταλάκη από την ηλικία των 7 ετών μπορεί να γίνει και είναι ασφαλής. Όλα όμως τα παιδάκια πριν, εγώ θέλω να τα παρακολουθώ και τα βλέπω από μικρή ηλικία. Τους δίνω συμβουλές και οδηγίες τι ακολουθήσουν οι γονείς τους, που κάποια από αυτά που ακολουθούν τις οδηγίες που δίνουν ειδικά σε ελαστικούς επιδείνες, επειδή είναι ακόμα στη διαδικασία ανάπτυξης, καμιά φορά μπορεί να μην χρειαστεί να βάλουμε ούτε τη μέθοδο Μανταλάκη. Ναι. Αν ακολουθήσουμε τη συμπιεσμένη θεραπεία για κάποιο χρονικό διάστημα, έχουν, επειδή είναι σε διαδικασία ανάπλαση. Αλλά θέλω να τα βλέπω, πάντα τα βλέπω και εγώ να σας πω κάτι, επειδή έχω εξειδικευτεί και στα αυτιά και έχω κάνει αρκετά μέσα, ακόμα σε προηγούμενες καταστάσεις, έχω κάνει ακόμα και από τραύματα που δεν είχαν αυτοί, που κάνουμε ολική επανοδόμηση. Έχω αρκετή μεγάλη εμπειρία και μπορώ να κρίνω και να δω εκ του αποτελέσματος, να ξύνω λίγο και να δούμε τι ακριβώς μπορεί και τι επιθυμεί αυτός ο ασθενής. Επομένως είναι εξατομικευμένες αυτά τα περιστατικά, γιατρέ, θέλετε ακριβώς να μας πείτε. Ένα τηλέφωνο σίγουρα από τον κόσμο που μας βλέπει και αν έχει το πρόβλημα, θα υπάρχει ένα ραντεβού στο Flevology Clinic που βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, σίγουρα αν υπάρχουν άτομα που θέλουν να κάνουν κάποια επέμβαση εκεί. Γίνεται επομένως ένα πρώτο ραντεβού, μια συνομιλία. Ζητάτε κάποιο ιστορικό από το άτομο, από τον ασθενή? Πάντα ένα ιατρικό ιστορικό επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της πρώτης μας πληροφοριακής συνάντησης. Θα δούμε, θα το μελετήσουμε, θα δούμε σε ποια ακριβώς σημεία μπορεί να μπει το εμφύτευμα. Θα το εμφυτέψουμε και θα έρθει και θα φύγει όλη η διαδικασία να ξέρουν οι ασθενείς περίπου τα 20 λεπτάκια. Δεν έχει κάποια, ναι, έτσι, δεν είναι μακροχρόνια η όλη εφαρμογή αυτού της μέθοδος Μανταλάκη. Φεύγοντας από το ιατρείο θα έχει 2-3 απορροφήσιμα ραματάκια, ένα απορροφήσιμο ραματάκι στην ουσία, έτσι, που σκεφτείτε το μούλα που γίνεται περίπου τα 8 χιλιοστά. Ναι, τι μπορεί αυτό να είναι αυτό, ένα πολύ μικρό ραματάκι το οποίο θα πέσει μόνο του και τους λέω να βάζουν λίγο μια αντιβιωτική ολιφούλα εκεί στην περιοχή τοπική για να έχει μια καλύτερη επούλωση. Και συνήθως τους δίνω 2 ταμπλέτες αντιβιωτικά, έτσι, για προληπτικούς λόγους. Για τις πρώτες μέρες, ακριβώς, από ό,τι μας λέτε. Και θέλω να έχουν για τις πρώτες μέρες, τους λέω να πάρουν ένα απλό παυσίπονο. Δηλαδή τις 2-3 πρώτες μέρες, μην φανταστούν κάτι τηλεθεατές. Το μόνο που θέλω να προσέχουν είναι αν κάνουν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Να προσέχουν λίγο, να μην ακριβώς, χτυπηθεί το σημείο κάποια μπάλα. Αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Κάποιοι από αυτούς μου λέγουν ποδόσφαιρο, αύριο θα πάω να παίξω. Πήγαν, έπαιξαν, δεν πάθανα, αλλά δεν το συνιστώ στους ασθενείς μου. Τους λέω να προσέχετε τις αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά όποιος κάνει με τη μέθοδο Μανταλάκη, δηλαδή τη νέα τεχνική για τα πεταχτά αυτιά, ναι, αυτή η νέα τεχνική δεν έχει καμία προετοιμασία από τον ασθενή. Έρχεται, κάνουμε τη μέθοδο και την επόμενη στιγμή μπορεί να πάει στο μπαρ, να πάει με τους φίλους του, μπορεί να πάει έξω στο γραφείο του. Είναι μια πολύ φιλική τεχνική, είναι μια τεχνική που φέλει ένα σύγχρονο άνθρωπο. Η εξέλιξη τη επιστήμη, γιατρέ, έχει φέρει, έχει ανοίξει τι πόρτε ώστε ο κόσμο να μην αισθάνεται ούτε δύσκολα, ούτε άσχημα, ούτε πολύ χρόνο σε κλινικέ, όπω είπαμε, ούτε πόνο, ούτε μεταχειρητικού πόνου. Και εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι πραγματικά, από ό,τι μα έχετε πει και έχετε συμβουλεύσει του τηλεθεατέ, δεν χρειάζεται να προβληματίζονται για τον μπάνιο του. Και σε αυτό το θέμα, δώστε μα κάποιε συμβουλέ. Φυσικά, όποιο κάνουμε την τεχνική Μανταλάκη, μπορεί να κάνει άμεσα ντουζ όλε τι δραστηριότητε που έκανε. Μόνο το μοναδικό που του λέω είναι να μην υπάρχει κάποιο τραυματισμό σε κάποια αθλητική. Να προσέχει τι πετσέτε και τη δραστηριότητα. Ναι. Φυσικά, εντάξει, πετσέτε καθαρέ, όλα αυτά εννοούνται. Ολικά μια προσωπική υγιεινή καθημερινότητα θα πρέπει να ακολουθηθεί.
Ναι, ίσως το πρώτο βράδυ θα χρειαστεί να μην γυρίζει στα πλάγια το άτομο αυτό, θεωρείτε επειδή εσείς... τους φοράω ναι. κορδέλα τους, την όλη που φεύγουν μέσα τους δίνουν μια ειδική κορδέλα οτοπλαστικής. Αυτή την κορδέλα οτοπλαστικής τη δίνουν να κοιμηθούν το βράδυ για να μην έχουν την ευαισθησία όπως γυρίζουν δεξιά και αριστερά. Προτιμάω, και τσαλακώνεται το ακριβώς, αυτάκι. Προτιμάω πιο πολύ να κοιμηθούν με ένα μαξιλάρι λίγο σε ύπτια θέση, λίγο ναι. να έχουν ανεβασμένο το κεφάλι τους, με ένα-δύο μαξιλάρι, για το περίπου τον πρώτο μήνα, τίποτα άλλο. Ναι. Δεν έχουμε κάποιο άλλο, δεν είναι κάτι απόλυτα. Από τη στιγμή που φοράνε την κορδελίτσα, εγώ είμαι ασφαλής ότι και οτιδήποτε να κάνουν την ώρα του ύπνου τους θα έχουν. Απλώς η κορδέλα ναι. πιο πολύ λειτουργεί προστατευτικά. Προστατεύει, γιατρέ, προστατευτικά, ναι. για να μέχρι να συνηθίσει ένα μόσχευμα για να περάσει μέσα στον οργανισμό, το ξέρουμε εμείς και οι πλαστικοί χειρουργοί, θέλει κάποιο χρόνο, 3 με 4 εβδομάδες, για να αρχίσει να αφομοιώνεται από τον οργανισμό. Και τώρα, μια και είπατε μόσχευμα, μου δώσατε μια έτσι, εικόνα και σκέφτηκα να ρωτήσω. Φυσικά και οι τηλεθετές μπορούν να ρωτούν. Ανά πάσα στιγμή η εκπομπή δίνει τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε στους δέκτες σας. Μπορείτε τις ερωτήσεις να τις θέτετε στο γιατρό. Όλες θα απαντηθούν, να είστε σίγουροι. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι πολλά παιδάκια πηγαίνουν σε πισίνες. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί κάποιο σκουφάκι μαζί με την κορδέλα, γιατρέ, όταν θα μπει σε ένα κοινόχρηστο χώρο νερού που πάνε και άλλα παιδάκια για τις αθλητικές δραστηριότητες. Σίγουρα, να ξέρετε, αυτοί που κάνουν αθλητικές δραστηριότητες όσον αφορά την πισίνα θα απέφευγα τις 2 πρώτες εβδομάδες απόλυτα. Επαφή με το νερό απόλυτα αυτό, με το νερό ναι. μέχρι να φύγουν τα ράματα. Δηλαδή ναι. δεν είναι αυτό για να μην τυχόν μολυθεί η πληγή που έχουμε και έχουμε κάποιες έτσι... περαιτέρω ναι. μέσα στις πισίνες. Το θαλασσινό νερό δεν με πειράζει τόσο πολύ. Όσο θάλασσι... το νερό της πισίνας, όσο που... το νερό ναι, της πισίνας είναι που είναι πιο περιορισμένο και δεν θέλουμε. Απλώς πάντα λέμε η καλή επούλωση, ας μην βρέχει το κεφάλι του. Κάποιος να κάνει μπάνιο τον επιτρέπουμε, δηλαδή μια μορφή και το καλοκαίρι μέσα και θέλει να πάει στη θάλασσα, ναι, θα του την κάνω τη τεχνική. Η τεχνική αυτή δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα προσέχει όμως να μην βρέχει το κεφάλι του και στη θάλασσα. Λοιπόν, ας περάσουμε να δούμε μία φορά ακόμα το να βίντεο, γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η τεχνική, όπως είπαμε, είναι ανώδυνη, γίνεται στο ιατρείο. Αν είναι έτοιμος ο σκηνοθέτης μας να μας δείξει το βίντεο της τεχνικής που γίνεται στο Flevology Clinic εδώ να. Στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, παρακαλώ. Εδώ είναι η τεχνική που δίνεται το κοριτσάκι με τα πεταχτά. Ναι. Εδώ είναι το μοσχευματάκι μας, είναι στην ουσία ένα γνώριμο, όπως είναι τα αγκιοχειρουργικά stand, αυτά που βάζουν στα μπαλονάκια να ξέρουν οι τηλεθεατές μας, είναι από το ίδιο γνώριμο υλικό. Το μόνο διαφοροποίηση του ότι είναι επιχρυσωμένο. Γιατί είναι επιχρυσωμένο? Για να μην είναι εμφανές κάτω από το δέρμα. Γιατί το εμφύτευμα αυτό μπαίνει κάτω από το δέρμα. Και είναι και φιλικό προς το δέρμα, ακριβώς, γιατρέ, εφιλικό. Αυτό το υλικό. Και είναι πολύ έτσι εύπλαστο, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό. Να φανταστείτε ότι το βάζω μέσα, νιώθεις τη δύναμη στο χέρι σου. Που λέτε αυτό εδώ πέρα, το μανταλάκι έχει φοβερή πίεση. Δηλαδή αυτό που αντέχει μέσα. Επομένως φέρνει στη θέση του. Μένει στη θέση του κατευθείαν. Το την άλλη φορά σας φέρω να σας δείξω έτσι πώς το κάνω. Το... Εμείς θέλουμε από το ιατρείο σας κάποια στιγμή να μας φέρετε ένα περιστατικό. Εδώ ναι. βλέπουμε πώς γίνεται για τρέι το μη και πώς εισέρχεται. Εισέρχεται μέσα το εμφύτευμα. Το εμφύτευμα, αυτός είναι ο οδηγός δηλαδή στο εμφύτευμα, ναι. που μπαίνει μέσα από τη μικροσκοπική του μήλα που κάναμε των 8 χιλιοστών. Μπαίνει μέσα εδώ, τοποθετείται, μένει μόνη μας σε εκείνο το σημείο και υπάρχει μια ζωή. Και γίνεται άμεσα η μοντολοποίηση. Το αυτιού, η μεντολοποίηση του χόνδρου. Ναι. Καταλάβατε. Αυτό να ξέρουν και να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι γίνεται άμεσο. Το αποτέλεσμα φεύγει, το βλέπουμε μαζί, μένει κατενθουσιασμένος, το φωτογραφίζουμε πριν, το φωτογραφίζουμε μετά. Και τελείωσε και το περιστατικό το πολύ περιστατικό. Γρήγορα. Πόσο μισή ώρα χρειάζεται? Περίπου σε 20 λεπτά, 20 λεπτά με 20 μισή ώρα, γιατρέ. Επίσης πρέπει να προσέχουν λίγο το θέμα του κρύου το χειμώνα. Πείτε μας κάποια πράγματα, γιατί γενικά με τα αυτάκια τα παιδάκια σε φυσιολογικές συνθήκες έχουν πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν γίνεται έστω και αυτή η μικρή επέμβαση, ας έχουν λίγο το ρόλο. Η οτοπλαστική πάντα γενικότερα, και όποιος κάνει χειρουργείο οτοπλαστικής, έχει μια μικρότερη ευαισθησία στα αυτιά. Ναι, και με αυτό το εμφύτευμα μπορεί να έχουμε μια μικρή ευαισθησία. Δεν είναι κάτι όμως που συνήθως προβλέπουμε στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν έχουμε βαρύ χειμώνα. Οπότε... είμαστε μια σχετικά καλοκαιρινή χώρα. Οπότε κάποιες μέρες ίσως του χειμώνα θα έχει αρκετά κρύο. Μπορεί να χρειαστεί να φορέσουν έτσι κάποιο σκουφάκι, κάποια κορδελίτσα.
για να μην έχουν κάποια μικρή ευαισθησία, ναι, που είναι φυσιολογικό. Και είπαμε, φαινόμενο, γιατρέ, ότι σε σχέση με την χειρουργική οτοπλαστική, αυτή είναι μία ανέμακτη μέθοδος και πολύ εύκολη και φιλική, θα λέγαμε, ως προς τον ασθενή. Το μόσχευμα έχει τύχει ποτέ από την εμπειρία σας να απορριφθεί? Δηλαδή, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος ασθενής, και καλούμε τον κόσμο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ρωτήσει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας έχει τύχει κάποιο τέτοιο περιστατικό? Δεν έχει τύχει εμένα προσωπικά κάποιο, ναι, περιστατικό έτσι που να είναι. Δεν υπάρχει σχετική απόρριψη. Το μόσχευμα δεν είναι κάτι ξένο σώμα. Εντάξει, την απόρριψη θα υπάρξει αν κάποιο από τα συστατικά του μοσχεύματος, ναι, είναι κάποιο αλλεργικό. Φυσικά πάντα το ρωτάμε σε όλους τους ασθενείς. Παίρνουμε όλους τους κανόνες ασφαλείας. Παίρνουμε ένα συγκεκριμένο ιατρικό ιστορικό. Γι' αυτό είναι μια ιατρική πράξη. Γίνεται στον, ναι, χώρο του ιατρίου μεν. Γίνεται επιτοπική νάρκωση, δεν χρειάζεται πια, αλλά όλα παίρνονται κανόνες ασφαλείας σε αποστηρωμένο χώρο, ναι, και αυτό γίνεται μέσα εδώ για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν θέλει όμως καμία προετοιμασία, να ξέρουν και όλοι οι τηλεθεατές μας, η πεταχτά αυτιά, η μέθοδος Μανταλάκη δεν θέλει απολύτως καμία προετοιμασία, ναι, και για να σας απαντήσω και στην ερώτηση, και δεν έχω μέχρι στιγμής κανένα που έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό εδώ, τα μοσχεύματά μου δεν έχω κάποια απόρριψη. Όλα πήγανε πολύ καλά έως και άριστα. Και φυσικά δεν έρχονται ασθενείς μόνο από την Θεσσαλονίκη. Λέμε ότι περιστατικά έχετε και από γύρω από την Ελλάδα. Τα χέρια σας είναι τόσο έμπειρα, γιατρέ, πάνω στο θέμα. Γι' αυτό και εμείς αφιερώσαμε τουλάχιστον 2 εκπομπές για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη νέα τεχνική αυτή με το μανταλάκι, όπως είπαμε. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, είναι όμως μια πραγματικά ανώδυνη μέθοδος. Και εγώ θα ήθελα να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής αφιερώνοντας έτσι λίγα λόγια για το Flevology Clinic της Θεσσαλονίκης στην Αγία Σοφία, στο κέντρο της πόλης μας. Τι πιο ωραίο, ένα απλό ραντεβού το οποίο θα επισκεφτείτε και θα λύσετε το πρόβλημά σας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με τον γιατρό έχουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Ασχολείστε, γιατρέ μου, και με πολύ άλλα, πολύ εξειδικευμένα θέματα, όπως... Ακριβώς, εγώ ασχολούμαι με όλο το φάσμα της πλαστικής χειρουργικής, από body control, δηλαδή λιπανορόφηση, αυξητική, ναι, στήθους. Ένα που θέλουμε να μιλήσουμε έτσι και στις επόμενες εκπομπές είναι που αποσχολεί πολλούς άντρες, η γυναικομαστία. Η γυναικομαστία, ακριβώς, και το βλέπουμε και το εξειδικευμένος. Ναι. Στην ελάχιστη πλησιάζει το καλοκαίρι, οι άντρες θα δούνε. Θα μιλήσουμε έτσι λίγο σε επόμενες εκπομπές, αν με καλέσετε φυσικά. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και να κάνουμε έτσι και να εξηγήσουμε στους άντρες, στις γυναίκες, στα παιδιά. Εμένα μου αρέσουν όλες οι ηλικίες της πλαστικής χειρουργικής. Ναι. Έχω εξίσου καλά αποτελέσματα σε άντρες, γυναίκες και παιδιά, γιατί και το πλαστικό που κάνουν. Και αυτή η ηλικία φυσικά αυτή που με περιλαμβάνεται. Αλλά θα μιλήσουμε, έχει καινούργιες τεχνικές που είναι και το Mommy Makeover Therapy, ας πούμε, και εξειδικευμένες, ναι, μηχανήματα. Είμαστε, αγαπάω τον άνθρωπο, αγαπάω την επιστήμη μου, αγαπάω την πλαστική χειρουργική και αγαπάω να δίνω στον κόσμο ό,τι καινούργιο έχει και ό,τι πολλές συμβουλές ακριβώς και μέσα από την εκπομπή μας. Ακριβώς. Όποιος θέλει μέσα μπορεί να βρει τα τηλέφωνα από την εκπομπή μου ή και τα λοιπά, να μπορέσουμε να έρθουν στο χώρο μου και να τους εξηγήσω και αυτή τη νέα μέθοδος Μανταλάκη. Ναι. Και φυσικά, γιατρέ, εγώ θα έλεγα ότι μέσα από την ιστοσελίδα σας, η οποία είναι πάρα πολύ ενημερωμένη, πήρα και εγώ τις πληροφορίες μου και πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει, θυμίστε μας λίγο, είναι www.agia.com ή θα μας βρούτε από το Facebook ή από το Instagram, Flebology Clinic μπορούν να πατήσουν. Ναι. Μπορεί να λέμε Flebology Clinic, αλλά είμαστε αγκιοχειρουργοί και πλαστικοί μέσα. Είναι σήμερα μια οικογένεια, είμαστε οικογενειακή, ακριβώς, γιατρών, οι οποίοι έχετε πολλές ειδικότητες, ο κάθε ένας είναι εξειδικευμένος και εγώ πολύ θα χαρώ και την αγγειολόγο, την κυρία Κάτσα Κάνα, να την έχω σε κάποια εκπομπή μου, γιατί ο κόσμος μας ρωτάει πάρα πολλά θέματα και το επόμενο της εκπομπής μας σήμερα αφορά θέμα αγγειολογίας. Γιατρέ μου, μία συμβουλή στους τηλεθεατές, κλείνοντας το θέμα της οτοπλαστικής με μανταλάκι. Η οτοπλαστική με μανταλάκι είναι μια νέα μέθοδος, ελάχιστα επεμβατική, η οποία γίνεται στο χώρο του ιατρείου και αντιμετωπίζει μόνιμα το πρόβλημα με τα άτομα που έχουν πεταχτά αυτιά. Είναι ένα εμφύτευμα το οποίο έχει μνήμη και μένει στο σημείο για πάντα. Πριν εφαρμόσουμε αυτή τη τεχνική,
θα το σχεδιάσουμε μαζί με τον ασθενή στο επιθυμητό σημείο που θα μπει και εν συνεχεία κάνοντας μέσα με τοπική αναισθησία και μια μικροσκοπική τομή θα το τοποθετήσουμε και θα μείνει σε εκείνο το σημείο που έχουμε επενδύξει προεγχειρητικά. Είναι μία θεραπεία καινούργια, επαναστατική και γίνεται στο χώρο του ιατρείου και δεν έχει απολύτως καμιά παρενέργεια. Παρενέργεια στο άτομο που δίνετε εσείς, ακριβώς, ας πούμε, αυτή την θεραπεία. Φλεβόλογη κλίνικ, λοιπόν, φίλοι μου, μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία, όχι μόνο για την οτοπλαστική, αλλά και για θέματα αγγειακά και για θέματα οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί. Γιατρέ μου, εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που διαθέσατε σήμερα στην εκπομπή μου και για τις πολύτιμες πληροφορίες που δώσαμε στους φίλους τηλεθεατές. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φίλοι μου, θα διακόψουμε ένα μικρό διάλειμμα και όπως σας είπαμε σε λίγο, έχουμε ένα συνέδριο που τρέχει. Θα σας ενημερώσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο μαζί σας.